παραμένει αίτητη και συνεχίζει την κούρσα της για την επιστροφή στη Super League. Η ΑΕΛ ξεπέρασε και το εμπόδιο του μαχητικού Αγροτικού Αστέρα, επικρατώντας με 2-1. Όπως σε όλα τα γήπεδα της κατηγορίας, έτσι και στην ΑΕΛ FC Arena, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι. Τίποτα δεν ήταν εύκολο ούτε αυτή τη φορά για τους Βυσσινίκες, και προηγήθηκαν πολύ νωρίς το παιχνίδι, μόλις το 9 με τον Μανώλη Ροβίθη. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό το καταφέραμε, αλλά δυστυχώς για μία ακόμη φορά εμείς προδοθήκαμε από τα δικά μας τραγικά ατομικά λάθη και με αυτόν τον τρόπο ήρθε το πρώτο γκολ. Και από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια και στη συνέχεια, εξακολουθήσαμε να πιέζουμε, εξακολουθήσαμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν απογοητεύτηκαν, αντιθέτως ήταν ανταγωνιστικοί και ισοφάρισαν στην αφετηρία του δεύτερου μέρους με τον Γκέσιτς. Ο Σέντον Ποκάζαλη δίμειο βέλικη καράκτερ, δίμειο καράκτερ πόμπενικα. Γιατί για μία ακόμη φορά απέδειξαν πως έχουν χαρακτήρα νικητή. Ο Σέντον Νάσο Πουμπρίκα μιλαδβάνεστη ήγρατσο στο βέλικα στβάρ ζα νάστη. Ακόμα μία φορά η κερκίδα μας ήταν ο 12ος παίχτης μας και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μία ομάδα. Στο 53 ωστόσο, ο συνήθις ύποπτος Ματθαίος Μαρουκάκης σκόραρε το 7ο φετινό του γκολ, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ΑΕΛ. Για δεύτερο διαδοχικό μάτι Θεσσαλίδα ποδοσφαιριστή τους να αποβάλλεται, καθώς το 61 ο Γιώργος Μπουντόπουλος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του να πάρει ένα ακόμη πολύτιμο τρίποντο. Στη φάση της κόκκινης δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ειλικρινά πιστεύω ότι ο διαιτητής δεν ξέρω τι είδε βασικά. Δεν νομίζω ότι... Τι να πω, αυτοί οι διαιτητές θα μαυρύνουν το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτό. Δηλαδή γίνεται μια φάση η οποία είναι το center for και κάνει ο αμυντικός φάουλ γιατί βγαίνει η αντεπίθεση όπως λέει ο διαιτητής και δίνει κάρτα σε μένα.